Γιώργο, ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει από εκεί. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Για πείτε μας λοιπόν το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Ξεκινώ εγώ. Πριν από περίπου 5 λεπτά ξεκίνησε η συνάντηση. Υπήρξε και ένας μικρός, ένας σύντομος φυσικός διάλογος των δύο ανδρών μπροστά στην κάμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρατήρησε ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Μικρές αλλαγές, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως του είπε ο Αλέξης Τσίπρας, χαμογελώντας, βλέπω, ξεκίνησε στις μεταρρυθμίσεις. Τώρα στο διατάφτα, επί της ουσίας είναι μια εθνική πρωτοβουλία, όπως λένε στην κυβέρνηση, την οποία αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Τι αναζητείτε? Αναζητείτε συνένεση, και με αυτό το κλίμα προσέρχεται η κυβέρνηση στις συγκεκριμένες συναντήσεις. Είχαμε και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγο, που έκανε λόγο για άσκηση συνένεσης και κατέληξε ότι δεν επιθυμούν όλο αυτό το θέμα να μετατραπεί σε επικοινωνιακό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είναι τρεις οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πρότασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν κατεβαίνει με ένα έτοιμο νομοσχέδιο. Κατεβαίνει με τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Κατεβαίνει με διάθεση να ακούσει και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η μία κόκκινη και μοναδική γραμμή που θέτει η κυβέρνηση έχει να κάνει με την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Αν θα προσμετράτε ή όχι στο αποτέλεσμα. Ακριβώς τρόπο. Να δούμε και την άλλη πλευρά, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Παντελάκη. Ήταν λοιπόν μια συνάντηση η οποία ξεκίνησε με χαμόγελα, ίσως λίγο συγκρατημένα χαμόγελα. Υπήρξε χιουμοριστική ίσως διάθεση για να σπάσει και ο πάγος σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης των δύο ανδρών. Και μεγάλο ζητούμενο βεβαίως τι θα γίνει αμέσως μετά και τι θα ακούσουμε. Ήδη από τη χθεσινή συνέντευξη πάντως ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει το στίγμα να κρατήσουμε, είπε, έξω από την μικροπολιτική αντιπαράθεση και τη μικροπολιτική επικοινωνιακή πλειοδοσία αυτό το μεγάλο ζήτημα, προσθέτοντας πως αν ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι αυτός, δηλαδή να κρατηθούν έξω, να κρατηθεί αυτό το θέμα έξω από αυτά τα ζητήματα, τότε μπορούν να βρεθούν λύσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει, ένα πόρισμα ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, το οποίο είχε υπάρξει επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και στην Κουμουνδούρου τόνιζαν στελέχη τις προηγούμενες μέρες ότι υπήρχε πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τις κινήσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλούσαν για κάποια επικίνδυνα θεσμικά παιχνίδια από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και μια προσπάθεια κύρωσης απλής αναλογικής. Να δούμε βεβαίως αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε σύγκριση. Γιώργο και Μαρίνα, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα κάνουμε ένα restart.